είναι σίγουρα καμιά τυχαία ένωση, όπως είπατε και, και πριν, είναι μια από τις ιστορικότερες ενώσεις της Ελλάδος και όχι της Κρήτης, που ίσως τοποθετήσατε, όπως έχουμε και άλλες ιστορικές και μεγάλες ενώσεις στην Κρήτη σε σχέση με την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως η πολιτεία για μια ακόμα φορά παρακολουθεί τις εξελίξεις, ίσως γιατί τις βολεύουν κιόλας να πούμε και κάποιες αλήθειες. Γιατί εμείς σαν Κρήτη από το 2011 που προσπάθησε το κράτος, η κυβέρνηση να αλλάξει το συνεταιριστικό, το νόμο περί των συνεταιρισμών, ναι, φτιάχνοντας τον περιβόητο το 40-15, είπαμε ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά ήταν μια καλή αιτία, μια αφορμή, ώστε να υπάρξει μια ανασυγκρότηση, μια επανεκκίνηση των συνεταιριστικών οργανώσεων όπως τις ξέραμε και όπως έπρεπε να είναι στα σύγχρονα δεδομένα για να μπορούν πραγματικά να είναι στον πλευρό των παραγωγών και να ασχολούνται με τα αγροτικά προϊόντα. Δυστυχώς όμως όλο αυτό το επιχείρημα κατέρευσε. Γιατί με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία ήταν η άμεσα εμπλεκόμενη στο κομμάτι της εξυγείας των συνεταιριστικών οργανώσεων, πουλήθηκε μια ανοιχτή. Χαρίστηκε, να το πω εγώ. Ναι, αλλά κύριε Τζορτζάκη, δύο λεπτά. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Εγκαλείται και ορθώς το πολιτικό σύστημα ότι δεν έχει δει, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές, με σοβαρότητα τον αγροτικό τομέα. Σωστά. Σωστά. Δεν πρέπει να ξεκινήσετε εξιδίων κρίνοντας μετά τα λότρια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα αν η χώρα θέλει πρωτογενή τομέα, έτσι, αν τον θέλει. Αν δεν το θέλει, είναι άλλο θέμα. Τι λάθη έγιναν, ποιες ήταν οι κακές στιγμές, ποιες ήταν οι καλές στιγμές, να υπάρξει μια ισορρευμένη εμπειρία, όχι λέω διαχρονική συζήτηση, και κυρίως τι αγρότη και τι πρωτογενή παραγωγή θέλουμε. Θέλουμε να ζούμε με τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι το όραμα, ας πούμε, που έχει να πει ο Γιώργος Τζορτζάκης σε ένα παιδί 20 χρονών που αποφασίζει να εισκύψει πάνω στη γη. Όχι, βέβαια. Την άποψή μου προσωπικά την ξέρετε πολύ καλά, ότι εάν δεν ασχοληθούμε πραγματικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εάν δεν καταφέρουμε μέσα από συλλογικές δράσεις, γι' αυτό επιμένω για τις εταιρικές οργανώσεις, που αν ήταν κάποιος άλλος θέση θα έλεγε να κλείσουν να τελειώνουμε, να δούμε τι θα κάνει ο καθένας από μόνος του. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, γιατί βλέπω τα 5 χρόνια που είμαι εδώ, ναι, μετά από σκληρή δουλειά και σκληρή διαπραγμάτευση και με προτάσεις και προς το κράτος και προς τους εταιριστές, ότι για μας τους Έλληνες παραγωγούς η συλλογική δράση είναι μονόδρομος. Και νομίζω ότι αυτά δείχνουν και τα διεθνή δεδομένα και τα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε ότι οι οργανώσεις που ασχολούνται με το προϊόν, ναι, ότι έχουν μέλλον και έχουν και παρόν και θα έχουν και μέλλον. Και έχουμε στην Ελλάδα τέτοια παραδείγματα. Έχουμε οργανώσεις ακόμα και τώρα οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί ασχολούνται με το προϊόν που παράγει η περιοχή τους και οι συνεταιριστές τους. Δυστυχώς κάπου το χάσαμε. Και θα ξαναεπανέλθω στο παρελθόν. Επειδή το 2011, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το 40-15, παίρνοντας σαν ένα προβληματισμό, όταν φτάσανε στα χέρια μου 3 προσφορές συνεταιριστικών οργανώσεων του Ηρακλείου σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και είδα το εξής, ότι προσπαθούσαν μεταξύ τους ποιος θα πετάξει τον άλλον έξω για να βάλουμε το λάδι της μια από τις 3 οργανώσεις δράσης. Όταν λοιπόν είδα αυτό, κάλεσα και στις 4 μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις του νόμου τότε, της ΕΑΣ, τους πρόεδρους τους και κάναμε μια κουβέντα, η οποία προσαναζόταν, είχε το εξής προσανατολισμό. Τους είπα λοιπόν το εξής. Έχουμε 4 βασικά προϊόντα στο νομό Ηρακλείου. Το λάδι, το κρασί, τα σταφύλια με τα κυπευτικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Γιατί θα πρέπει και οι 4 να ασχολείστε με όλα και να μην κάνουμε ένα διαχωρισμό με μια εποπτική οργάνωση από πάνω και προς τους 4, ένα τύπο συνεργασίας. Άρα λέτε να αλλάξει
αν καταλαβαίνω σωστά, λέτε ότι είναι επίγουσα σημασία καταρχήν να αλλάξει το μοντέλο των ενώσεων. Όχι να διαλυθεί, να αλλάξει. Να αλλάξει και να αλλάξει νοοτροπία. Να αλλάξει νοοτροπία και το συνεταιριστικό κίνημα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και ο ίδιος ο παραγωγός. Μάλιστα. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό, ναι, γιατί θα έπρεπε, ας πούμε, τα πεζά ή μεσαρά και το Ηράκλειο να ασχολούνται και, και η Ένωση Μονοφατσίου τότε σημείου. Γιατί να ασχολούνται και τέσσερις με το λάδι. Ο στόχος είναι κοινός για μια συνεταιριστική οργάνωση. Να πάει το προϊόν της περιοχής που παράγει καλά. Ούτως ώστε να μπορούν και εκείνοι να πάνε παρακάτω, αλλά και οι ίδιοι παραγωγοί να πάρουν την υπεραξία που αξίζει στο κάθε προϊόν. Δυστυχώς τότε, και οι δύο από τους τότε προέδρους είναι συγχωρεμένοι ήδη, το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν το εξής. Ότι μια χαρά είμαστε όπως είμαστε, ας πάμε παρακάτω και όπου βγει. Το παρακάτω και όπου βγει βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η μια συνεταιριστική οργάνωση πίσω από την άλλη καταραίει. Δεν μου λέτε, κύριε Τζορτζάκη, εγώ χαίρομαι που το λέτε αυτό, που μιλάτε έτσι μάτια κουταλαλά. Την ίδια στιγμή, και πάω στο επόμενο κεφάλαιο, το πολιτικό σύστημα σας έχει παρουσιάσει ο καθένας, ο κάθε χώρος, ένα πιστικό, όχι πομφόλιγες, ένα πιστικό σχέδιο 3-4 βημάτων, ότι εμείς ρε παιδιά, εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε στον χώρο των ενώσεων και των συνεταιρισμών, αλλά εμείς με αυτά τα 3-4 βήματα λέμε ότι πρέπει να πάει ο πρωτογενής τομέας. Το έχετε δει αυτό? Όχι βέβαια, και ούτε πρόκειται να το δούμε, νομίζω, κύριε Σαχίν, για να είμαστε ειλικρινείς. Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, αντί πραγματικά να ασχοληθούν με την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, ώστε πραγματικά αυτή η χώρα για την κρίση, βλέπουμε να γίνονται τα εντελώς ανάποδα. Και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, ναι, εγώ δεν ακούω πλέον ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Γι' αυτό και η φοροκαταιγίδα που ήρθε στον πρωτογενή τομέα. Α. Προσπαθούν, για να είμαστε ειλικρινείς, με κάθε τρόπο, να διαλύσουν όποια συλλογικότητα υπάρχει. Να μείνει ο καθένας μόνος του, καταχρεωμένος, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν κάποια τα σχέδιά τους. Εξού... Και θα το καταλάβει ο καθένας, δεν είναι εύκολο, διαβάζοντας την έκθεση McKinsey που φτιάχτηκε το 2012 κατά παραγγελία της Εθνικής Τράπεζας και του ΙΟΒΕ, εξού και η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, που αν κάποιος τις καλύσει, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα, εκτός από το Τσίπρο και την Τζικουδιά, θα δούμε ότι προσπαθούν να καταστήσουν και το ελαιόλαδο ένα μαζικό εμπόρευμα μια χαμηλής κατηγορίας, που τον πρώτο λόγο θα έχουν οι μεγάλες βιομηχανίες. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Τζορτζάκη, καλά κάνετε, γιατί νομίζω ότι μπαίνετε και σε ζητήματα ουσίας. Αν δούμε την παραγωγική μας βάση ως χώρα σε σχέση με την Ιταλία, είμαστε σε μία μορφή μικρομεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων, εντός εισαγωγικών η λέξη επιχείρηση, αλλά πια έτσι θεωρείστε από τον νόμο και με βάση τη φορολογία. Λοιπόν, με παραγωγούς μικρής κλίμακας που όταν μπορούν να ενωθούν μπορούν να παίξουν ως ένα σημείο με το προϊόν, και εκεί έχουμε την ευελιξία, έχουμε καλά ελληνικά προϊόντα, καλές ταμπέλες, αλλά μικρής κλίμακας. Η διαφορά εδώ με την Ιταλία είναι ότι έχουν την ίδια βάση μικρομεσαίων, αλλά όταν ενωθούν εμφανίζεται το κράτος με ένα σχεδιασμό και τους δίνει ένα κλικ παραπάνω, μια πρόθεση. Και μετά σιγά σιγά γίνονται κολοσσοί. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Θα κάνετε μια προσπάθεια, έτσι νομίζω, αδιαψεύστε με, θα κάνει μια προσπάθεια ο Τζορτζάκης με 5 ακόμη παραγωγούς, θα φτιάξουν ένα καλό προϊόν, θα πάει ένα σκαλί, θα χτυπήσει μια αγορά, θα έρθει μετά ο ανταγωνισμός, τον ισοπεδώσει. Κάνω λάθος? Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει στην περίοδο που ζούμε να εξυγχρονιστούμε, να διαφορθεί ο πρωτογενής τομέας. Έχουμε ανάγκη στη στιγμή από ισχυρές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες θα είναι σε θέση να συμβάλλουν καταλυτικά σε μια κατεύθυνση ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας, που θα είναι οικονομικά υγιής, θα λειτουργούν με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με σύγχρονες διοικήσεις,
χωρίς κρατικές παρεμβάσεις και εξαρτήσεις, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες καθαρά στην αγορά και να είναι πραγματικά ικανές να ανταπεξέλθουν σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονο ανταγωνισμού. Από μόνος ο καθένας δεν θα τα καταφέρουμε δυστυχώς, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο ή παράξενο, γιατί κάποιοι ακόμα μπορεί να τα καταφέρουν και να πηγαίνουν καλά. Όσο περνούν τα χρόνια όμως και βαθαίνει η οικονομική κρίση, γιατί δυστυχώς όλοι μας περιμέναμε ότι αυτή η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 8, το 9, το 10 θα ήταν παροδική, ότι θα τελείωνε γρήγορα, οπότε θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω. Από ό,τι φαίνεται όμως θα περάσουμε ακόμα πολλά δύσκολα χρόνια. Και αν δεν καταφέρουμε μέσα από συλλογικές δράσεις εμείς, η παραγωγή, να ανασυγκροτηθούμε, να φτιάξουμε πραγματικά συνεταιριστικές οργανώσεις υγιές και δυνατές και να νιώθουμε ότι είναι δικά μας μαγαζιά, να το πω έτσι λαϊκά, δεν θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Θα έρθουν οι μεγάλες βιομηχανίες, οι διεθνείς οργανώσεις θα μας ισοπεδώσουν. Θα μας τα πάρουν όλα για κομμάτι ψωμί, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, ότι θα καταντήσουμε να είμαστε εργάτες στην ίδια μας τη γη. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε εσείς τη σκέψη που υπάρχει από πολλούς πια, ο χαρακτήρας των ενώσεων να αλλάξει και να ενοποιηθούν σε μία ένωση, Ένωση Κρήτης. Το βρίσκεται δυσλειτουργικό, δεν ξέρω εσείς έχετε την εμπειρία, θα μας το πείτε, ή μπορεί να λειτουργήσει ως μία μηχανή με νέες βάσεις, φυσικά δεν εννοώ με τα παλιά πρότυπα, προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες? Θα σας πω, κύριε Σαχίνη, κάτι το οποίο έχει ακουστεί τα δύο τελευταία χρόνια, τρία. Κυκλοφόρησε στη πιάτσα, να το πω λαϊκά, ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε δύο ελαιοτριβία στην Ελλάδα. Ένα στην Κρήτη και ένα στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προβλέπει η έκθεση McKinsey. Αλλά στην πραγματικότητα δεν επεξηγείται ακριβώς όπως το διάβασα κάποιος. Εννοούν ότι αυτός που θα ελέγχει τα ελαιουργία και τα διαχειρίζεται στην Κρήτη θα είναι ένας. Γιατί λοιπόν αυτό, όπως το εννοούν εκείνοι, να μην το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό ακριβώς που είπατε πριν. Να υπάρχει μια συνεταιριστική διαχειριστική οργάνωση των προϊόντων της Κρήτης. Από εκεί και κάτω θα μπορούν να υπάρχουν πολλά παρακλάδια, γιατί από μόνο το ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ο κεντρικός διαχειριστής των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης και από εκεί και κάτω να υπάρχουν οι συλλογικότητες αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να παράξουν προϊόν, να το μαζέψουν και να το διαθέσουν σε αυτόν τον διαχειριστικό φορέα που θα προκύψει σε επίπεδο Κρήτης ίσως. Εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσουμε σε επίπεδο νομού και να υπάρξει μια διαχειριστική ομπρέλα από εκεί και πέρα σε επίπεδο Κρήτης. Τα προϊόντα που ήδη έχουμε, τα οποία είναι πραγματικά να βαρχίζει για την ελληνική οικονομία. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και να προσανατολίζουμε, όπως κάνουν κάποιοι τώρα τον κόσμο, με εναλλακτικές καλλιέργειες και άλλου τύπου καλλιέργειες, και να μην πω ό,τι άλλο έχει κατεβάσει ο νους κατά καιρούς κάποιον. Ξέρετε, πολλές ομάδες παραγωγών προχωρούν 1, 2, 3, 5 σκαλοπάτια, ανοίγουν και αγορές και κάποια στιγμή, γιατί σωστά το διατυπώνεται, η αδυναμία ύπαρξη ενός ισχυρού φορέα, αυτή είναι η διαφορά με την Ιταλία, τους ισοπεδώνει, ενώ πάνε πολύ καλά, έτσι. Είναι προωθητικές δράσεις που σε πρώτο πεδίο σαρώνουν. Μετά έρχεται η καθίζηση. Και η καθίζηση δεν έρχεται γιατί μειώνεται το προϊόν ως προς την ποιότητά του, αλλά γιατί μειώνεται η ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι η Ιταλία και η Ισπανία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ο διαχειριστικός φορέας του ελαιολάδου και στην Ιταλία και στην Ισπανία είναι ένας. Για να μην πω ότι υπάρχει ένας διεθνής πρωταγωνιστικός ρόλος του CIS που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες ποσότητες παγκόσμια και είναι η έδρα του στην Ισπανία. Πείτε μου κάτι. Εμείς λοιπόν, αντί να μαζευτούμε,
να δράσουμε συλλογικά και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το ελαιόλαδο που είναι και ένα από τα πρώτα προϊόντα παραγωγής στην Κρήτη και να μπορέσουμε να το βγάλουμε προς τα έξω εμείς, το δίδυμα να το διαχειριστούν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Διότι προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια δεν βοηθάει κανείς, δεν βοηθάει το κράτος. Δεν βοηθήσαμε και εμείς οι ίδιοι γιατί έχουμε λάθος νοοτροπία. Δεν βοήθησαν και οι συνεταιριστικές οργανώσεις με το μοντέλο που λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Γιατί ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα, άλλες εποχές. Αυτά όμως πλέον είναι παρελθόν. Θα πρέπει πραγματικά και το κράτος. Εάν θέλει να υπάρχει το δίνη στο μέσο, το έχω πολλές φορές. Γιατί αν δεν θέλει, δεν έχει παρά να μας το πει. Και όχι να προσπαθήσει να μας διαλύσει οικονομικά για να μας πάνε εκεί που θέλουν εκείνοι. Ας το πούν στα ίσα. Γιατί βλέπουμε ότι καμία συλλογική δράση δεν επιτρέπεται πλέον όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα και οι νόμοι που ψηφίζονται κατά καιρούς στην Ελληνική Βουλή. Πείτε μου κάτι, από τη συσσωρευμένη εμπειρία, εάν σας φώναζαν, όχι εσάς μόνο προσωπικά, αλλά μια σειρά στελεχών που εμπλέκεστε στο χώρο με αυτόν τον τρόπο, έχετε καταλήξει, υπάρχει ένα σχέδιο, λέμε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν σχέδιο, οι αγρότες έχουν ένα σχέδιο υποτυπωδώς έστω, ποια είναι, δεν μπορεί να παίξουν σε όλα, αλλά στην Κρήτη, ποια είναι τα προϊόντα, το λάδι είναι ένα, είναι σαφές ότι θα μου το πείτε, ποια είναι τα προϊόντα στα οποία θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα. Λάδι, κτηνοτροφία, κτηνοτροφικά προϊόντα. Που είναι μαζί και το κρέας. Επιτραπέζια στα φύλλα. Κυπευτικά. Μέλι. Έχουμε πραγματικά τα παράγουμε πολλά προϊόντα. Αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Κατά κάποιους και είναι. Μπορεί να παράξει τα πάντα. Έχουμε προϊόντα πραγματικά να ταΐσουμε και την Ελλάδα και τη μισή Ευρώπη για να μην το πάω παρακάτω. Αυτό όμως από μόνο του δεν γίνεται. Δεν φτάνει. Εμείς όταν άλλαξε το 40-15 το 2011, παρόλο που ήμασταν και φρέσκοι κατά κάποιο τρόπο στο συνδικαλισμό, καταθέσαμε προτάσεις που ήταν πραγματικά διαχρονικές, για να μην πω απαγορευτικές για το πολιτικό σύστημα της τότε εποχής, και δεν είναι πολύ πίσω τα 4-5 χρόνια, σε σημείο που μας κατέκριναν κιόλας ότι προσπαθούμε να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ. Εμείς για κακή του τύχη, όταν πηγαίναμε ταξίδια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι οι Βρυξέλλες, όπως είναι η Ιταλία, για να δούμε πώς λειτουργεί το σύγχρονο αγροτικό μοντέλο και το συνεταιριστικό μοντέλο ακόμα παραπάνω, δεν πηγαίναμε μόνο βόλτες. Ακούγαμε, βλέπαμε, ρωτάγαμε και προβληματιζόμασταν. Και θυμάμαι, έχω κάνει δύο ταξίδια στις Βρυξέλλες, ένα το 2006 και ένα το 2012. Και τις δύο φορές πήγαμε σε δημοπρατήρια. Ναι. Στο δεύτερο ταξίδι μας είπαν ότι τα τρία δημοπρατήρια που υπήρχαν έχουν γίνει ένα για να μπορέσουν να είναι ανταγωνίσιμο. Και αυτό έγινε κατά πέτηση των συνδικαλιστών των αγροτών. Σε τέτοιου τύπους παρεμβάσεις. Εμείς όμως στην Ελλάδα τον συνδικαλισμό τον έχουμε απαξιώσει. Καλός ή κακός τον έχουμε. Έρχεται λοιπόν το κράτος στη συνέχεια να επιλέξει να μην υπάρχει καμία φωνή συλλογικότητας. Να μας πείσει με λίγα λόγια για να μπορέσουν να μας πάνε εκεί που τους έχουν διατάξει, να μας πάνε εκεί που ήδη πιστεύουν ότι θα πρέπει να πάει ο πρωτογενής στο ΜΕΣ. Δεν ξέρω. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα, αλλά δοθεί ευκαιρία, γιατί σωστά το λέτε, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών είναι από τις ιστορικότερες στην Ελλάδα, όπως και άλλες Κρήτης. Δοθεί ευκαιρία, εγώ σας ρωτώ ευθέως, κατά τη γνώμη σας, και οι επιδοτήσεις ως προς τον πυρήνα του χαρακτήρα τους πρέπει να αλλάξουν, διότι οι επιδοτήσεις ταυτίστηκαν και εν γνώση μας με... Εντός εισαγωγικών το «δεν βαριέσαι», «δεν παράγω αλλά επιδοτούμε», «δεν παράγω ουσιαστικά» εννοώ. «Παράγω αλλά δεν παράγω ουσιαστικά», «δεν κάνω τίποτα για τη βελτίωση του προϊόντος», αλλά πέφτει η επιδότηση. Πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας και είναι έτοιμος
ο αγρότης να το δεχτεί, κύριε Τζορτζάκη, διότι υπάρχει μια γενιά 50-60 εξιντάριδων που φοβούμαι ότι γαλούχησε και τα παιδιά που ακολουθούσαν με την ίδια αντίληψη. Δεν είναι εύκολο. Χωρίς να λέω ότι αυτοί φταίνε. Εκεί τους προσανατόλισαν, αλλά συνέβη. Συνέβη όμως. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριε Σαχίν, και πραγματικά οι επιδοτήσεις έπρεπε να έχουν ένα άλλο χαρακτήρα από τότε που άλλαξαν μοντέλο και οδήγησαν πολύ κόσμο, φτιάχνοντας μάλιστα τους αγρότες του καναπέ. Βγάζω λεφτά χωρίς να δουλεύω και χωρίς να παράγω. Ήταν η εύκολη λύση και δυστυχώς πολλοί από εμάς, όσοι μάλιστα έπαιρναν και μεγάλες επιδοτήσεις, πήγαν σε αυτό το μοντέλο. Ήταν εύκολο να έχεις χρήματα στο παντελόνι χωρίς να κάνεις τίποτα. Και δεν είναι βέβαια όλοι έτσι. Προφανώς. Δυστυχώς όμως, όταν φτάσαμε στην οικονομική κρίση, για να δείτε πώς όλα αυτά συνέβαλαν, την προηγούμενη περίοδο 2007-2013, τι σου έλεγε? Θέλω να μου έχεις τη γη σου σε καλή γεωργική κατάσταση. Που σημαίνει δεν θέλω να παράγεις. Απλά δείξε μου, ρε παιδί μου, το καλλιεργείς. Από εκεί πέρα βγάζεις, μα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σε πληρώνω. Αυτές οι νοοτροπίες μας φτάσανε μέσα στην οικονομική κρίση. Δυστυχώς, αυτοί που έπαιρναν μεγάλες επιδοτήσεις να είναι και βιώσιμοι αυτή τη στιγμή. Διότι δεν παρήγαγαν. Δεν μπήκαν στη διαδικασία του μεγάλου κόστους παραγωγής τους, ώστε να ταχώνουν από την τσέπη τους, να τους λείπουν χρήματα από το σπίτι τους για να μπορέσουν να παράξουν, γιατί έτσι είχαν μάθει. Είχαν μάθει να παράγουν. Αυτή είναι κέρια επισήμανση που κάνετε, για να καταλαβαίνομαστε. Έτσι ακριβώς. Είχαν μάθει να παράγουν και δυστυχώς αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να παράγουν πήγαν λίγο παρακάτω. Διότι δεν μπήκαν ποτέ τους μέσα. Και είναι όλα καλά. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα για να τους αλλάξεις είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει όμως να γίνει. Θα πρέπει πραγματικά η επιδότηση να πάει πλέον στην παραγωγή. Το λέω και το ξαναλέω, το λέω χρόνια και θα το λέω μέχρι να έχω το βήμα να το λέω. Ιδαλλιώς θα καταρρεύσουν τα πάντα. Και νομίζω ότι από φέτος και μετά θα καταλάβουν πολλοί, ναι, ότι το να παίρνεις χρήματα τσάμπα, χωρίς να παράγεις, αλλά απ' την άλλη έχεις το κράτος και θα την πάει, θα φορολογεί. Μέχρι πρώτη μας αυτό δεν τα ξέραμε. Δεν τα είχαμε. Τώρα θα πληρώνουν για τα χρήματα που τα παίρνουν έτσι, χωρίς καμία παραγωγή, έρχεται το μακρύ χέρι του κράτους και θα τους φορολογεί και θα τους παίρνει στις ασφαλιστικές εισφορές, και όταν ένας που δεν παράγει βλέπει ότι, παραδείγματος χάρη, από τα 10.000 που έπαιρνε επιδοτήσεις, 10.000 ευρώ που ήταν περίπου 800 ευρώ το μήνα, ότι πλέον το κράτος θα του παίρνει το 65%, το 70%, τι θα κάνει? Θα πρέπει και να παράξει. Γι' αυτό είπα πριν και θα το ξαναπώ, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να πάμε σε ένα όραμα αναπτυξιακού μοντέλου, μια αναπροσαρμογή των δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Εμείς την πολιτεία δεν τη θέλουμε όπως τη φαντάζονται κάποιοι να μας διαχειρίζονται. Εμείς βοήθεια θέλουμε. Να μας αφήσουν πραγματικά να πάμε παρακάτω. Βέβαια, όπως φτάσαμε τώρα, εγώ τους το είχα πει και το προηγούμενο διάστημα, όταν ξεκίνησε η φορολογική συζήτηση, ότι δώστε φορολογικά κίνητρα στους συνεταιρισμένους αγρότες να μπορέσουμε να έχουμε συλλογικότητες, να πάνε τα προϊόντα μας παρακάτω και να μπορέσουμε να κάνουμε συνεταιρισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης, να ρίξουμε το κόστος παραγωγής. Γιατί θα δουλειάξουμε. Δυστυχώς όμως αυτοί έχουν στο μυαλό τους άλλα, προγραμματισμένοι σαν ρομποτάκια, δεν θέλω να το πάω αλλού, και δεν ακούνε. Δεν ακούνε, δυστυχώς.